τον κύριο Νίκο Αμπατιέλο. Καλημέρα κύριε Αμπατιέλο, τι κάνετε? Τον γραμματέα της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, καλά το λέω έτσι, και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα σας. Κύριε Αμπατιέλο, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας και έτσι νωρίς το πρωί. Yeah. Αν και πρέπει να ομολογήσω ότι από το Βερσό, από το ΚΚΕ, όποτε έχω ζητήσει, έχετε βγει και σε πιο βάρβαρες αντρεσαγωγικών ώρες. Αυτό είναι αλήθεια. Ζήτησα όμως ιδιαίτερα εσάς σήμερα να συνομιλήσουμε για λίγο, γιατί ξέρω ότι παρά 10 πρέπει να σας αποδεσμεύσω διότι έχετε άλλη υποχρέωση, κυρίως γιατί ήταν ο χώρος σας ένας από αυτούς που συγκρούστηκαν, χτυπήθηκαν με τη Χρυσή Αυγή στο δρόμο, δηλαδή συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στις γειτονιές σας που μεγαλώσατε, κοντά στις γειτονιές που μεγαλώσατε, στο Πέραμα, αν και ξέρω ότι είστε Πυρώτης αλλά κινείστε παντού. Ήταν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ που συγκρούστηκαν, δέχτηκαν δολοφονική επίθεση και ήταν μία από τις τρεις μεγάλες υποθέσεις, η δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, η δολοφονική επίθεση κατά των Αιγύπτιων ψαράδων πάλι στο Κερατσίνι, στην Οδόσκελα, και στο Πέραμα που δεχτήκατε εσείς, η συντροφή σας, επίθεση. Ήταν μία μετά την άλλη. Θεωρείτε ότι ξεμπερδέψαμε με αυτό που λέγεται ναζιστικό μόρφωμα? Έτσι είναι, όπως το λέτε, ότι και το κύριο δεν είναι, άμα θέλετε, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, συνδικαλιστές εργαζόμενοι, κομμουνιστές, πρωτοπόροι στα σωματεία τους για τις συνθήκες δουλειάς και γενικά άνθρωποι πρωτοπόροι στον αγώνα και στο κίνημα, βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κύριο είναι η άλλη πλευρά, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την ίδια του τη θέση και ιστορικά δηλαδή είναι ο βασικός αντίπαλος τόσο του φασισμού, του ναζισμού, και γι' αυτό ενοχλούνται τόσο πολύ από τη δράση και έγιναν και μέρος των επιθέσεων, κομμάτι των επιθέσεων, όσο και του συστήματος που τον γεννά και που τον θρέφει, των οικονομικών συμφερόντων που του ταΐζουν απλόχερα. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι τοποθετηθήκατε πολύ σωστά στο ζήτημα. Εμείς το θέσαμε και πριν την απόφαση, το θέσαμε πολλά χρόνια πριν και το θέτουμε και σήμερα, ότι δεν μπορεί να χωράει ούτε εφησυχασμός ούτε επανάπαυση. Να ρωτήσω κάτι όμως. Είναι πολύ χρήσιμη μια συζήτηση πώς εκολάφθηκε αυτό το αυγό του φιδιού. Εδώ ήθελα παραμένουν. Ναι, ήθελα να θέσω ακριβώς αυτό το θέμα, ναι, αλλά να το θέσω και λίγο χωροταξικά, γιατί αναφερθήκαμε στις τρεις μεγάλες επιθέσεις. Ναι, είναι Πέραμα. Ναι, δηλαδή σε φτωχογειτονιές που μάλιστα παραδοσιακά στήριζαν αριστερά κομμουνιστικά κόμματα. Κάποτε το ΚΚΕ μάλιστα είχε κερδίσει όλους τους δήμους της Β' Πειραιά, θυμάμαι πολύ παλιά, αλλά πάντοτε έχει δύναμη. Εκεί ακριβώς σε φτωχογειτονιές να αναπτύσσεται και να εμφανίζεται τόσο δυνατά ένα φασιστικό, έστω μια φασιστική συμμορία, εγκληματική οργάνωση όπως καταδικάστηκε, δεν σας δημιουργεί έτσι, ερωτήματα? Γιατί? Τι δεν κάνατε καλά? Γιατί βρέθηκε πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί το φαινόμενο εκεί? Κοιτάξτε να δείτε, άπαξ και συμφωνούμε ότι ο φασισμός γεννιέται μέσα από αυτό το αντιδραστικό σύνθημα, αποτελεί το ίσως το πιο απάνθρωπο, το πιο μισάνθρωπο έτσι, προσωπείο αυτού του συστήματος. Καταλαβαίνετε ότι ο σχεδιασμός θα πατήσει κυρίως πάνω στις εργατικές λαϊκές ανησυχίες, θα στραφεί προς τα εκεί από το κεφάλαιο. Αυτό είναι το ουσιαστικό που έδειξε και η πείρα της Β' Πειραιά. Απλά ναι, βέβαια η πείρα της Β' Πειραιά. Θέλω να σας πω δηλαδή μια πείρα της προηγούμενης περίοδου που ναι, τα βασικά της στοιχεία παραμένουν εδώ. Είναι, ανδρώθηκε μέσα σε συνθήκες οικονομικής, βαθιάς οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, η οποία την πλήρωσαν με πολύ μεγάλο κόστος τα εργατικά λαϊκά στρώματα της χώρας μας και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αλλά επειδή στη χώρα μας εκφράστηκε περισσότερο και σήμερα είμαστε μέσα σε μια τέτοια βαθιά καπιταλιστική οικονομική κρίση που ο κορονοϊός ως καταλύτης την έφερε πιο γρήγορα, είναι ένα. Είναι θερμοκήπιο του φασισμού, του ναζισμού, ο αντικομμουνισμός. Και ποιος αντικομμουνισμός? Ο αντικομμουνισμός ο οποίος είναι η επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η επίσημη ιδεολογία, το βλέπουμε στην Ουκρανία, το βλέπουμε στη Λευκορωσία, το βλέπουμε παντού, ότι με το μανδύα αυτών προσπαθούν να περάσουν άλλες αντιδραστικές αλλαγές, να χτυπήσουν το λαϊκό κίνημα και ξαναγράφεται η ιστορία, ειδικά από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και τις μέρες μας, ξανά και ξανά. Συν ότι υπήρξε μια μεγάλη απαξίωση, ειδικά ενός αστικού πολιτικού κόμματος του Πασόκ την προηγούμενη φάση, αλλά θέλω να πω μια κίνηση στο αστικό πολιτικό σύστημα, ως και συνέπεια, αν θέλετε, της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, η οποία και αυτή μπορεί να έχουμε τέτοιες εξελίξεις και στη χώρα μας. Από αυτή την έννοια, και επειδή ξέρετε, τα οικονομικά συμφέροντα που αναδείχθηκε και περισσότερο στο κομμάτι της δίκης που θρέφουν τέτοιες οργανώσεις στην επίθεση στο ΠΑΜΕ, μεγαλοεργολάβη δηλαδή, της ζώνης, της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Περάματος, για να βγαίνει μετά ο λαγός και να λέει θα πατάει το ΠΑΜΕ, θα καθαρίσουμε το ΠΑΜΕ από τη ζώνη κτλ. Γιατί το ΠΑΜΕ? Γιατί το ΠΑΜΕ είναι πρωτοπόρια δύναμη στον χώρο της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης πάρα πολλά χρόνια και έχει την πολύ μεγάλη συμβολή στην οργάνωση των εργατών εκεί για να έχουν καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Και αυτό ήταν το πρόβλημα για τους μεγάλους εργολάβους. Άρα φαντάζομαι ότι εσείς θα είστε υπέρ. Επειδή διάβαζα, ναι, κατάλαβα ότι κάποια οικονομικά συμφέροντα βρίσκονται πίσω από την επίθεση και στους δικούς σας συνδικαλιστές και στους αλλοίς, στους Αιγύπτους αλλοίς. Το αντιλαμβάνεται αυτό κανείς. Άρα φαντάζομαι ότι εσείς είστε, επειδή διάβαζα προηγουμένως στις εφημερίδες, είστε υπέρ της κυοφορούμενης επένδυσης στους Καραμαγκά, έτσι, για να υπάρχουν δουλειές. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, υπέρ μιας επένδυσης οι εργαζόμενοι παλεύουν για τους όρους δουλειάς τους. Γιατί με τι όρους θα δουλεύουν. Ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη επένδυση, εμείς θέλουμε να πούμε, η οποία φαίνεται και υπάρχει αυτή η κόντρα και με αμερικάνικα συμφέροντα να μπουν στην περιοχή, να εμπλακούν πιο ενεργά, συμπληρώνει και ένα άλλο παζλ. Θυμάστε, το είχαμε ζητήσει και την προηγούμενη φορά που είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί. Τη βαθύτερη εμπλοκή τη χώρα. Καλά, είναι σχεδόν ένα χρόνο πάει πια. Ναι, αλλά εγώ το θυμάμαι, φαντάζομαι και εσείς το θυμάστε. Οι ακροατές μπορούν να μην το θυμάστε. Δεν είναι υποχρεωμένοι φυσικά. Ναι, ναι, βεβαίως. Αλλά λέω ότι εμπλέκεται βαθύτερα η χώρα, πέρα από δηλαδή τις βάσεις. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας να έχει γίνει ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατηγείο, ορμητήριο για επιθέσεις σε βάρος άλλων λαών και στόχος με βάση δηλώσεις Ρώσων και άλλων αξιωματούχων, γιατί αντιπαράθεση είπα Κίνας, Ρωσίας, όλη αυτή η σκληρή κόντρα που διεξάγεται και στην περιοχή μας, αυτές οι επενδύσεις γίνονται μέσα και σε αυτά τα πλαίσια. Ναι, από την άλλη πλευρά κάποιοι λένε. Έτσι κινείται τώρα. Το θέμα είναι να παλέψουν οι εργαζόμενοι ό,τι και αν είναι για τα δικαιώματά τους, να παλέψουν για καλούς όρους δουλειάς. Συνήθως οι επενδύσεις, αυτό βλέπουμε στις μέρες μας, έρχονται με χειρότερους όρους δουλειάς και το ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον που διαφημίζει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα στηρίζεται στο ότι έχουν πέσει μισθοί. Συγγνώμη, για να γίνω λίγο συνήγορος του διαβόλου όμως, για παράδειγμα, έχουμε μια επένδυση όντως από αμερικάνικη εταιρεία, την Onyx, η οποία λειτουργεί στον εώριο της Σύρου, την οποία χειροκροτά όλη η τοπική κοινωνία και όλοι οι εργαζόμενοι και νομίζω και οι συνδικαλιστές σας, ότι από εκεί που πεινάγανε οι άνθρωποι και πεινούσε και η Σύρος, δουλεύουν τα ναυπηγεία και δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν τις παραγγελίες και πάνε μια χαρά. Αυτή η δίθεν του μικρότερου κακού, και επειδή συζητάμε και για τη Χρυσή Αυγή, τότε κανονικά θα έπρεπε, γιατί στις συνθήκες μεγάλης ανεργίας στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, θέλω να σας θυμίσω ότι είχαν στήσει σωματείο μόνο για Έλληνες, βέβαια, είχαν και αυτό το πρόσημο ως χρυσαυγίτες, το οποίο πρότεινε το μισό και κάτω μεροκάματα από τη συλλογική σύμβαση των εργατών της ζώνης εκείνη την περίοδο. Άρα μην το πάμε στη λογική του μη χειρών βέλτιστον, γιατί πάντα έχει αποδειχτεί αυτή η λογική ότι είναι προς το χειρότερο. Οι εργαζόμενοι πρέπει να σηκώσουν ανάστημα και αν θέλετε, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ανοίγουμε και πολύ πλατιά το θέμα, την ανάγκη ριζικών αλλαγών. Ότι δεν χρειάζεται οι επενδύσεις να γίνονται πάνω στα συντρίμια των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί πραγματικά η εγχώρια οικονομία και ειδικά η ναυπηγοεπισκευαστική και η ναυπηγική, που έχουμε και πολύ έμπειρο εργατικό δυναμικό, προς όφελος των εργαζόμενων, προς όφελος των νησιωτών, που είναι όλα τα σαπάλια και κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα, δεν ξέρουν αν θα φτάσουν τα δρομολόγια ελάχιστα και είναι απομονωμένα επί της ουσίας τα ελληνικά νησιά, προς όφελος, άμα θέλετε, και των αναγκών διαφύλαξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, δηλαδή σε στρατιωτικό εξοπλισμό, και όχι προς όφελος των κερδών μιας χούφτας επιχειρηματιών. Τώρα θα είναι από την Αμερική, θα είναι από την Αγγλία, θα είναι από όπου είναι, θα είναι και Έλληνες, που τελικά δεν ωφελούνται ούτε άμεσα οι εργαζόμενοι του χώρου δουλειάς, ούτε συνολικά ο ελληνικός λαός. Ναι, μια τελευταία ερώτηση, πιο πολιτική αν μου επιτρέπετε, η οποία αφορά την εμβέλεια, την απήχηση μάλλον του κόμματός σας. Βλέπουμε, και η δημοσκοπήση είναι πάντοτε ένα εργαλείο, βλέπουμε διαρκώς μια σταθερότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος, εντυπωσιακή σταθερότητα, αλλά εκεί, στην περιοχή του 5, 6, άντε 7%. Δεν νομίζετε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει για να σας ακούσει, να απευθυνθείτε σε ευρύτερα κοινά, ή λέτε καλά είμαστε εδώ, λέμε τη δική μας την αλήθεια, την καθαρή αλήθεια, όπως εμείς το πιστεύουμε, και φτάνει? Σε καμία περίπτωση καταλαβαίνετε ότι ως κομμουνιστές έχουμε τη φιλοδοξία οι θέσεις του κόμματος να γίνονται όχι απλά αντικείμενο συζήτηση πολύ περισσότερο, αλλά και ευρείας αποδοχής, και το βλέπουμε αυτό. Το βλέπουμε σε ορισμένες φάσεις. Το είδαμε παράδειγμα στην αναγνώριση του ρόλου που παίξαμε στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Εντάξει, το σημαντικό ήταν ότι βγήκε μια σωστή απόφαση με βάση το συντριπτικό αποδεικτικό υλικό που υπήρχε. Το βλέπουμε μέσα στους αγώνες των εργαζομένων ότι μπορεί να απλώνει αυτή η δουλειά. Είμαστε πιο φιλόδοξοι από ό,τι μπορεί να νομίζει ένας κόσμος σε σχέση και με το ποσοστό και σε σχέση με το τι καταλαβαίνει τελικά ένας άνθρωπος ότι μπορεί να κάνει για να αλλάξει τη ζωή του. Εμείς δεν του λέμε ότι με εύκολες λύσεις και σωτήρες θα μπορέσει να αλλάξει πραγματικά τη ζωή του. Αν μου επιτρέπετε και μια κουβέντα για τους μαθητές να το συνδυάσω από εκεί. Ναι, επειδή έχουμε λυσάξει δηλαδή και για το ρόλο της νέας μαθητικές κινητοποιήσεις, του κόμματος και σε αυτά. Αυτό που τους ενοχλεί περισσότερο δεν είναι ούτε οι καταλήψεις που βγαίνουν και λένε. Είδατε παράδειγμα τώρα που τα σχολεία αποφάσισαν οι μαθητές να αλλάξουν μόρφη πάλι στο Υπουργείο. Χθες ήταν οι χιλιάδες. Και αυτοί επιμένουν να κοιτάνε το δέντρο και όχι το δάσος, που είναι τα αιτήματα. Δεν τους ενοχλεί το άλλο που πετάξανε μετά περί ανισοτιμίας, ότι αυξάνεται η απόσταση από τα ιδιωτικά σχολεία με τα δημόσια, επειδή κάποιοι κάνανε μάθημα 5 μέρες παραπάνω. Αυτοί που έχουν δημιουργήσει το πιο ανισότιμο σύστημα παιδείας. Γιατί θέλω να θυμίσω. Πάντως αυτό ισχύει ότι τα ιδιωτικά δεν κάνουν καταλήψεις. Οπότε αυτό μια κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση και διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Ποια σχολεία δεν είχαν οι καθηγητές προ-κορονοϊού? Τα δημόσια σχολεία, αυτό να λύσουν. Τα ιδιωτικά σχολεία είχαν καθηγητές. Ποια σχολεία έχουν κτίρια αξιοπρεπή, χώρους άθλησης, πολιτιστικά κέντρα? Τα ιδιωτικά σχολεία. Τα δημόσια σχολεία δεν έχουν. Άρα αυτοί που έχουν τσακίσει στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, ντρέπεται και η λέξη ντροπή να μιλάνε ότι αυξάνεται η ανισότητα. Όταν πρέπει ένας φτωχός εργαζόμενος άνθρωπος να έχει συμπληρωματικό εισόδημα 300-400 ευρώ για το φροντιστήριο και να έχει γίνει νόμος το φροντιστήριο για να μπορέσει να περάσει σε μια σχολή. Θέλω να πω, δεν τους ενοχλούν όλα αυτά τα οποία βγήκανε και είπαν. Τους ενοχλεί ότι τα παιδιά προβληματίζονται, αναπτύσσουν κριτική σκέψη, έχουν γνώμη, απαντάνε σε αυτό που η κυβέρνηση λέει και το λέει και το ΚΚΕ ως ένα βαθμό, ότι δεν τα κάνει όλα καλά, ούτε ότι δεν είναι περίοδος τώρα για τέτοια, για αγώνες, για διεκδίκηση, για δράση. Απαντάνε ακριβώς αυτό και τσαλακώνουν ο καθένας για την πάρτη του, ο θάνατός σου η ζωή μου, και συλλογικά θα παλέψουμε όλοι μαζί. Από αυτή την έννοια, γιατί το είπα στην ερώτηση που κάνατε, ότι υπάρχουν σκυρτήματα αγωνιστικά. Εκεί μέσα αναγνωρίζεται πολύ πλατύτερα ο ρόλος και του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε αυτή την προσπάθεια που δεν είναι εύκολη, αλλά είναι η μοναδική ελπιδοφόρα για το λαό μας, για την νεολαία, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες. Μάλιστα. Από το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας με ειδοποίησαν, κύριε Αμπατιέλο, και τώρα μου ζήτησαν παρά 10 να σας έχω αποδεσμεύσει. Εγώ ήμουν έτοιμος, αλλά φτάσαμε παρά 7. Έχετε υποχρέωση από ό,τι ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.